Καμπανάκια κινδύνου κρούουν με τον πλέον ηχηρό τρόπο οι ξενοδόχοι της Μεσσηνίας, που για μήνες, όπως λένε, βρίσκονται με την πλάτη κολλημένη στον τοίχο. Η πανδημία έχει τσακίσει τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με τους ξενοδόχους να βλέπουν πια ορατό τον κίνδυνο για λουκέτα ή εξαγορές. Είμαστε λοιπόν ένα χρόνο εκτός δυνατοτήτων απασχόλησης του προσωπικού μας και εκτός λειτουργίας των επιχειρήσεών μας. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις για να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους πρέπει να αντιμετωπίσει σοβαρά η πολιτεία την ύπαρξή τους. Η κυβέρνηση στηρίζει τους ξένους επιχειρηματίες και όχι τους Έλληνες ξενοδόχους, επισημαίνουν σε ανακοίνωσή τους οι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων της Μεσσηνίας, ενώ όλες οι προβλέψεις δείχνουν ότι η ανάκτηση απολειών θα ξεκινήσει σε βάθος τριετίας για τον τομέα της φιλοξενίας. Το θέμα είναι όμως ότι για να μείνουν ζωντανές αυτές οι επιχειρήσεις, θα πρέπει η πολιτεία να λάβει μέτρα, και τα μέτρα πρέπει να είναι μέτρα πολεμικού χαρακτήρος, διότι βγαίνουμε μετά από ένα πόλεμο και μετά από μια καταστροφή. Θα πρέπει λοιπόν σοβαρά να αντιμετωπίσει τα προβλήματά μας. Οι αντοχές έχουν εξαντληθεί και η ελληνικότητα της επιχειρηματικότητας απειλείται με αφανισμό. Αυτός είναι και ο μεγάλος κίνδυνος που όλοι οφείλουν να λάβουν σοβαρά υπόψη αν δεν θέλουν τα ελληνικά ξενοδοχεία να περάσουν σε ξένα κεφάλαια που καραδοκούν για να δράξουν την ευκαιρία, επισημαίνουν οι ξενοδόχοι της Μεσσηνίας.